Με αυτή την λογική και με αυτή την πίστη πορεύτηκαν και οι πατέρες μας, οι έντοξοι πατέρες μας, οι οποίοι δημιούργησαν τις προϋποθέσεις του θαύματος μέσα από την εθνική μας παλιγενεσία του 1821. Είχαν δηλαδή εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού περισσότερον και όχι στην ανθρώπινη λογική, διότι το έργο της Επαναστάσεως ή το έργο πίστεως ή το έργο θαύματος και όχι το έργο της τετράγωνης ανθρώπινης λογικής. Γι' αυτό και ο Θεόδωρος Κοροκοτρώνης, του οποίου εντελέσαμε τον μνημόσυνο πριν από λίγο, εις εκείνον τον άμπλον διπλωμάτη που τον ερωτούσε στην Τριζινία, στη βάση ποιας λογικής θα ξεσηκωθούν εναντίον της πάμπλης και παντοδύναμης σκοπομανικής αυτοκρατορίας. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απήντησε: «Το εγχείρημά μας πράγματι είναι μία τρέλα, αλλά όμως αυτή η τρέλα στηρίζεται στην πίστη ότι ο Θεός, που είναι ο Θεός των πατέρων μας, θα σκεπάσει τον δίκαιο αυτόν αγώνα μας κατά της τυραννίας, κατά της φρικτής της σκλαβιάς, που ομοιά της δεν είναι ποτέ η ανθρωπότητα. Δια τούτο πιστεύουμε εις τον Θεό περισσότερο και ολιγότερο εις τις ανθρώπινες δυνάμεις». Και προσέθεται: «Ο Θεός μας υπέγραψε την ελευθερία της πατρίδος μας και την υπογραφή του δεν θα την πάρει πίσω όπερ και εγένετο». Η ελληνική επανάσταση, της οποίας εορτάζομαι φέτος σε αυτές τις πικρές συνθήκες, οι οποίες όμως δεν πρέπει να μας απομακρύνουν από την ουσία, από τη σπουδή των μηνυμάτων που προχαίρονται από αυτή την ένδοξη στιγμή του εθνικού μας βίου, μας δείχνει την δύναμη της πίστεως. Μας υπενθυμίζει ότι το γένος των Ελλήνων σώθηκε χάρη στο έλεος και στην πρόνοια του Θεού. Μας διδάσκει όσο κι αν μερικοί και τότε και τώρα επιθυμούν να απαξιώσουν την προσφορά της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία στάθηκε ισότηρα αυτού του γένους, ότι η Εκκλησία υπήρξε η κυβωτός και η πνευματική και η εθνική κυβωτός σωτηρίας για το γένος των Ελλήνων. Η ταπεινή καλόγερη στα κρυφά σχολιά, αλλά και οι πατριάρχες και οι επίσκοποι και οι κληρικοί και οι καλόγεροι με το καλλιοφύλι στα χέρια, αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδος μας, προκρίνοντας τον ένοξο θάνατο από μια ζωή σκλαβωμένη στον Τούρκο τύραννο και δυνάστη. Η Εκκλησία ήταν εκείνη η οποία 400 ολόκληρα χρόνια συντηρούσε την ελπίδα της Επαναστάσεως. Η Εκκλησία ήταν εκείνη η οποία δίδασκε τα ιερά ελληνικά γράμματα και συντηρούσε την ευγένεια της φυλής μας. Η Εκκλησία ήταν εκείνη η οποία μέσα από τους λόγους της, μέσα από τις προσφορές της και τέλος μέσα από τις θυσίες της, 11 πατριάρχες, 120 μητροπολίτες και πάνω από 1000 ιερείς και μοναχοί θυσιάστηκαν εις τον αγώνα για την ελευθερία, γιατί οι Τούρκοι εγνώριζαν ότι ο Έλληνας θα χάσει την πίστη του, πολύ γρήγορα θα χάσει και την ελληνική του ταυτότητα και ιδιοπροσωπία. Γι' αυτό και ο πόλεμος ήταν κατά της πίστεως, με την δύναμη των εξισλαμισμών, με την δύναμη του ξύφους του τυράννου του Οθωμανού Τούρκου, το οποίο ξύφος προσεπάθησε να ταπεινώσει την εθνική μας αξιοπρέπεια. Αλλά όμως, όσο η Εκκλησία υπήρχε, ο Έλληνας δεν επρόκειτο να ξεχάσει την ευγένεια της πίστεως και της καταγωγής του. Σε κανέναν άλλον λαό, σε ολόκληρον τον κόσμο, δεν έχουμε μάρτυρες κληρικούς υπέρ της ελευθερίας της πατρίδος. Η Εκκλησία μας εγένωσε εαυτήν, δηλαδή ταπεινώθηκε προς καιρόν, άφησε διολίγον την Κυρία Αποστολή της, που είναι η πνευματική αναγέννηση του λαού, άφησε το πετραχύλιο και τον σταυρό και πήρε στο χέρι το καρδιοφύλι, έτσι ώστε να σώσει αυτή την πατρίδα. Και λέγονται αυτά
εις τιμήν και μνήμην των προγόνων μας, τον οποίο πρέπει και εμείς να φανούμε συνεχιστές και λέγονται αυτά εις τιμήν και μνήμην του αρχιστρατήγου Θεοδόρου Κολοκοτρώνη και των ηρωικών προτεργατών